Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τα δάχτυλά του σταυρώνουν φέτος οι βαβακοκαλλιεργητές, οι οποίοι και ευελπιστούν σε μια καλή σοδιά μετά και τα προβλήματα που σημειώθηκαν τις περασμένες χρονιές. Η εμφάνιση του πράσινου σκουλικιού, το οποίο και είχε καταστρέψει την καλλιέργεια, φέτος δεν έχει σημειωθεί, με αποτέλεσμα τόσο οι αγρότες όσο και οι υπηρεσιακοί παράγοντες να περιμένουν καλά αποτελέσματα. Μετά από μερικές κατά γενική ομολογία κακές χρονιές για τους βαμβακοκαλλιεργητές, φαίνεται πως η φετινή με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα χαρακτηρίζεται καλή. Οι καλλιέργειες, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, είχαν χτυπηθεί από το λεγόμενο πράσινο σκουλίκι, το οποίο και είχε καταστρέψει το προϊόν και είχε οδηγήσει σε απόγνωση τους αγρότες. Στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, πάντως, φαίνεται ότι φέτος τα πράγματα πάνε καλά, αφού δεν εντοπίστηκαν τέτοιου είδους προβλήματα. Η βαμβακοκαλλιέργεια βρίσκεται τώρα σε ένα στάδιο που ήδη προχωρούμε σε ποτίσματα. Δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα στην βαμβακοκαλλιέργεια του λουμού μας. Οι παγίδες που έχουμε βάλει στις διάφορες τοποθεσίες κατά περιοχές στο λουμό δεν παρατηρείται κανένα κρούσμα όσον αφορά το πράσινο σκουλίκι, τον λίγκο κλπ. Αυτό που επιστούμε την προσοχή στους αγρότες μας είναι να μην κάνουν άσκοπους ψεκασμούς, σκοτώνοντας έτσι και το ωφέλιμο έντομα. Οτιδήποτε παρατηρηθεί θα τους κάνουμε ανακοίνωση και θα πούμε πότε να ξεκινήσουν ψεκασμούς αν χρειαστούν. Προς το παρόν δεν παρουσιάζεται κανένα τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κρούσματα από πράσινο σκουλίκι, τετάνικο, λίγκο κλπ.